Πάμε στους εκπαιδευτικούς. Την επόμενη εβδομάδα ξεκινά διαδικασία αξιολόγησης. Υπάρχουν ενστάσεις, υπάρχουν αντιρρήσεις, υπάρχουν αμφιβολίες και γενικότερα ένα κλίμα αμφισβήτησης του σχεδιασμού, διαχρονικά βέβαια, δίπλα στον όρο αξιολόγηση από μερίδα εκπαιδευτικών, εκπροσώπων εκπαιδευτικών. Θέλω να πάμε λίγο στον κύριο Χρήστο Σουρουλή, τον πρόεδρο της ΕΛΜΕΡΕ Θύμνου, να τον καλησπερίσω. Πρόεδρε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ θερμά. Ένα πρώτο σχόλιο αναφορικά με αυτή τη διαδικασία της αξιολόγησης. Περισσότερο στο πρακτικό σκέλος, πώς θα κυλήσει αυτή η διαδικασία? Αυτό νομίζω ότι πρέπει να το απαντήσει το Υπουργείο, το οποίο απλά πρόσθεσε δύο γραμμές σε έναν ήδη υπάρχοντα νόμο, για να βγει να μας θυμίσει ότι θα κάνει την ατομική αξιολόγηση, τη στιγμή που δεν έχει διορίσει κανονικούς διευθυντές, δηλαδή διευθυντές με πλήρη θητεία. Κοντεύει να συμπληρώσει το τεράστια κυβέρνηση και τώρα ξεκίνησε η διαδικασία για να έχουμε κανονικά διευθυντές με πλήρη θητεία. Δεν έχει τοποθετήσει συμβούλους, δεν έχει ξεκινήσει καν διαδικασίες για τις επόπτες και μια σειρά από θεσμούς που υποτίθεται ότι προβλέπονται στο νομικό υποδόμημα κεραμαίως. Δεν έχει ολοκληρωθεί σε αρκετά σχολεία η διαδικασία για μέτωρες και συντονιστές. Οπότε φαίνεται ότι επειδή μάλλον έχει στερέψει το προεκλογικό αφήγημα για την αξιολόγηση, είπε η κυρία Κεραμές να προσθέσει δύο γραμμές σε ένα νόμο για να βγει να πει ότι θα κάνει αξιολόγηση μετά από 40 χρόνια και τέτοια πράγματα. Πρακτικά πότε ξεκινάμε, Πρόεδρε? Πρακτικά, δεν ξέρω πότε. Κοιτάξτε να δείτε, να σας πω κάτι. Ανεξάρτητα από το αν συμφωνεί κανείς ή όχι με τη διαδικασία της αξιολόγησης, αυτό το πράγμα πραγματικά είναι αστείο. Και γιατί το λέω ότι είναι αστείο? Γιατί υπάρχουν πολύ λίγοι διευθυντές και πολύ λίγοι σύμβουλοι για να αξιολογήσουν τους καθηγητές. Εντάξει, δηλαδή δεν γίνεται, αριθμητικά δεν βγαίνει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό έχουν στοχοποιήσει τους νεοδιόρυθμους καθηγητές που είναι λιγότεροι και για να δημιουργήσουν και ένα κλίμα φόβου. Δηλαδή ένας λόγος που υπάρχει αυτό το πράγμα για τη δίθεν αξιολόγηση είναι να δημιουργήσει ιεραρχίες μέσα στους συλλόγους των εκπαιδευτικών και ένα κλίμα φόβου και να προάγει τις ατομικές σχέσεις και τις συνδιαλλαγές. Αλλά για να γίνει αυτό το πράγμα πρακτικά και να καλύψει όλο το σχολείο, δεν γίνεται. Ακόμη και αν είσαι υπέρ της αξιολόγησης, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να δουλέψει. Δεν μπορεί να γίνει. Μάλιστα. Αναφορικά, ξέρετε τώρα, αναφορικά με τους λόγους, διότι εκπονείται ένα σχεδιασμός. Έτσι δεν είναι? Τα ωφέλη στην εκπαιδευτική διαδικασία ποια μπορεί να είναι? Είναι πάρα πολύ κέρια η ερώτησή σας και χαίρομαι που τη κάνετε, γιατί αυτό που βγάζει προς τα έξω η κυβέρνηση είναι ότι η αξιολόγηση είναι ένα καλό πράγμα που πρέπει να γίνει. Εγώ δεν θα διαφωνήσω. Η αξιολόγηση είναι μια διαδικασία η οποία εφαρμόζεται σε κάθε τι που κάνεις για να μπορέσεις να το βελτιώσεις. Κοιτάξτε όμως να δείτε τι γίνεται εδώ πέρα. Εγώ αξιολογώ τους μαθητές μου βάζοντάς τους ένα διαγώνισμα. Συμφωνείς? Για να τους βάλω το διαγώνισμα θα πρέπει να τους έχω διδάξει συγκεκριμένη ύλη. Αντίστοιχα το Υπουργείο για να αξιολογήσει και τους καθηγητές και τα σχολεία θα πρέπει πρώτα απ' όλα να έχει οχυρώσει την εκπαιδευτική διαδικασία και τα σχολεία. Ένας αναπληρωτής ο οποίος έρχεται Νοέμβριο στο σχολείο. Και τι θα αξιολογηθεί αυτό? Το αν πρόλαβε να καλύψει την ύλη που τον τοποθέτησαν μετά από 2-3 μήνες? Αν πηγαίνει σε 3-4 σχολεία, σε τι θα αξιολογηθεί? Αν έχει προλάβει να μάθει τα ονόματα των μαθητών του? Η εκπαιδευτική διαδικασία όχι μόνο δεν θα έχει όφελος, αλλά θα μείνει πίσω, γιατί στην πραγματικότητα αυτό το νομικό οικοδόμημα της Κεραμαίως έχει μια απίστευτη γραφειοκρατία και επιτρέψτε μου τον όρο χαρτούρα, που τελικά μόνο με τη δουλειά σου δεν θα προλαβαίνει να ασχοληθεί. Θα μου πείτε τότε γιατί γίνεται? Ένας λόγος που γίνεται, το ανέφερα και πριν, είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να δημιουργήσουν μέσα στα σχολεία ένα κλίμα φόβου και αλληλεξαρτήσεων. Γιατί, ναι, θα το πω, φοβούνται τον εκπαιδευτικό, ο οποίος μπορεί να παρέχει στους μαθητές μια γνώση που θα τους κάνει πιο προβληματισμένους, όχι τη γνώμη του, ο καθηγητής, τη γνώση. Η γνώση είναι δύναμη. Ο ένας λόγος είναι αυτός. Ο άλλος λόγος είναι για να πουλήσουν επικοινωνιακό αφήγημα σε ένα κομμάτι της κοινωνίας που του αρέσει να ακούει για ένα κράτος που θέλει να επιβάλλει έλεγχο. Και ο τρίτος λόγος είναι να μετατεθεί η ευθύνη στους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία για τις όποιες ανεπάρκειές τους. Δηλαδή, αντί να θεματοδοτήσουμε τα σχολεία, βάζουμε τα σχολεία να αυτοαξιολογηθούν και μετά θα βγούμε και θα πούμε τα ταβάνια σας στάζουν ή δεν έχετε φρανία ή οτιδήποτε.
γιατί εσείς κάτι δεν κάνατε καλά και όχι γιατί το κράτος δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Μάλιστα. Έχουμε, κύριε Παναγιωτόπουλε, 21 κενά ακόμα Γενάρη μήνα στην ειδική αγωγή στο ρεύθυμνο. 21 κενά, 21 παιδιά χωρίς παράλληλη στήριξη, χωρίς ένταξη. Ας τα λύσουν αυτά και ας έρθουν μετά να συζητήσουμε για αξιολόγηση. Κύριε Σουρουλή, σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.